Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Βασικά καλώς ήρθα και εγώ πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Λοιπόν, τα νέα μου, παιδιά, γιατί έχω απουσιάσει πάρα πολύ καιρό, αλλά είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που έχω μία, όχι δικαιολογία, έναν πραγματικά σοβαρό λόγο που απουσίασα. Ο λόγος είναι ότι γέννησα πριν από 2 μήνες. 3 Σεπτεμβρίου γεννήθηκε η Μπέμπα. Ήμουνα στην 39 εβδομάδα, δηλαδή μια εβδομάδα πριν τελειώσω και τις 40 εβδομάδες. Εγώ ήξερα εξ αρχής ότι θα γεννήσω τη συγκεκριμένη μέρα. Θα μου πεις πώς το ήξερες, το ήξερα γιατί είχα πρέστημα. Ακόμα και την ώρα ήξερα και η γυναικολόγος μου κουφάθηκε, γιατί της είχα πει ότι θα γεννήσω στις 7 η ώρα, μέχρι τις 7 η ώρα θα έχω γεννήσει και 7 και 5 γέννησα. Παρόλο που ήταν μια πολύ δύσκολη γέννα. Θα σας πω έτσι συνοπτικά κάποια πράγματα. Ελπίζω να μην βγει πολύ μακρύ το πιντάκι, αλλά έχω πάρα πολλά νέα. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Και θα καταλάβετε και γιατί. Λοιπόν, εγώ στην εγκυμοσύνη μου έβαλα το πολύ ωραίο ποσό των 24 κιλών. Yay! Λοιπόν, ξεκίνησα 63 κιλά, που δεν είναι το βάρος μου 63 κιλά, το βάρος μου είναι 61 κιλά, 60 κιλά. Ήμουν ήδη δηλαδή 3 κιλά παραπάνω και δεν τα είχα χάσει εκείνο το καιρό. Και έβαλα πολλά. Δηλαδή, πιστεύω ότι πήγα να γεννήσω, γιατί δεν ζυγιζόμουν στο τέλος. Τελευταία φορά που ζυγίστηκα ήταν 2 εβδομάδες πριν πάω να γεννήσω και ήμουνα 83-84. Σίγουρα είχα βάλει κι άλλα. Γιατί όταν βγήκα από το νοσοκομείο, ήμουν 83. Δηλαδή μετά τη γέννα, ήμουν 83. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, είχα γίνει ένα πολύ ωραίο μοσχάρι. Είχα πριστεί, ήμουν πολύ χάλια. Τέλος πάντων, στις 2 Σεπτεμβρίου, μένα με έπιασε τρομερό άγχος, ήθελα οπωσδήποτε να γεννήσω, έσκασα. Στις 3 Σεπτεμβρίου το πρωί, 8 η ώρα, σηκώθηκα. Είχα κάποιο πόνο, πήγα στη πολύ μικρό, πήγα στο αλέτα, είδα έμασα περίοδο. Λέω, α, εντάξει, γεννάμε. Πήγα στη γυναικολόγο, έσπασαν εκεί τα νερά μου την ώρα που με έβλεπαν, έχω διαστολή. Την ώρα που έσπασαν τα νερά μου, είχα 1,5 διαστολή. Φανταστείτε ότι 10 είναι το maximum διαστολή. 1,5 διαστολή και 3 έχουν πολλές γυναίκες και πάνε 1 και 2 εβδομάδες μέχρι να γεννήσουν. Τέλος πάντων, ξεκινήσαμε, σηκωθήκαμε τις 4 να πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Άγιο Λουκά όπου και θα γεννούσα. Κατά τις 9 η ώρα έκανα ένα τζουζάκι 9,5, 10 η ώρα ξεκινήσαμε. 11.30 ώρα, 11 και 4 ήμασταν στον Άγιο Λουκά, να μέχρι να πάμε πάνω στις σκάλες στο δωμάτιο το και του. Πήγε 12 παρά. Και 12 παρά, με ξαπλώνουν στο κρεβάτι εκεί και με εξετάζουν εδώ τη διαστολή έχω. Διαφωνούν αν έχω 4-5 διαστολή κτλ. Με κάνουν και μια ψακτική εκεί πέρα, με ρίμαξαν. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, 12.30 ώρα είχα φτάσει σε 10 διαστολή, ίσα που πρόλαβα και έκανε επισκληρίδιο. Δηλαδή έκανε επισκληρίδιο με 7 διαστολή, που ήταν πολύ δύσκολο γιατί δεν μπορούσα να κάτσει ακίνητος στις πάσεις για να σου βάλουν τη μαλακή από πίσω. Τέλος πάντων πέτυχε και ο επισκληρίδιος. Εγώ είχα κλάσει ως τότε, πονούσα, φοβόμουν, είχα τρομάξει, έτρεμα, με έπεσε η πίεση, κόντυψα να λιποθυμίσω, με έβαζαν αδρεναλίνες στο νερό, με έσπασαν φλέβες, ιστορίες διακρίους. Τέλος πάντων ήρθε και η μάνα μου κατά τις 12.30, που ήρθε η μανούλα, εντάξει ήμουνα, ηρέμησα. Ήρθε και ψηκλειδίδε, δεν πουνούσα και μου λένε: τώρα σε μια ώρα θα έχει γεννήσει. Πολύ εύκολη για να. Αν δε, από τις 1 μέχρι τις 7 περίμενα να κατεβεί το μωρό. Το οποίο δεν κατέβαινε, γιατί δεν μπορούσε να περάσει από το κόκκαλο της λεκάνης στην ειδική σύνθεση. Έκανα διάφορες τάσεις και ακροβατικές με ψηκλειδίδιο, που επειδή όταν έχει ψηκλειδίδιο είσαι εντελώς μουδιασμένος, δεν μπορεί δηλαδή να πόδιο σαν ξύλα, δεν μπορεί να τα κουνήσει. Αλλά μιλάμε για τρελές στάσεις. Και 7 η ώρα με πολύ σμπρόξιμο, 1 ώρα σμπρόξιμο από μένα, δηλαδή τρελό σμπρόξιμο, κατέβηκε το μωρό, χλιοστό προς χλιοστό, με λίγη οξυτοκίνη στο τελευταίο 20 λεπτό. Και μετά γέννησα με βεντούζα, σκίστηκα από κάτω, τέλος πάντων ιστορία διαγρίου. Και αν νομίζετε ότι αυτό ήταν το δύσκολο, είστε γελασμένοι. Λοιπόν, πήγα σπίτι. Ήμουν ένα παρτάβλι, ήμουν χοντρή, πουνούσαν τα βυζιά μου, στην αρχή δεν κατέβαζα γάλα, μάτωσαν. Τι να λέμε, παιδιά, ιστορίες από την Κρήπτη.
ιστορίες από την κρύπτη πραγματικά. Ήμουνα 2 μήνες στο σπίτι της μάνας μου, γιατί για να με βοηθήσει με το μωρό. Το μωρό είναι ήσυχο, μια χαρά είναι το μωρό. Μπέμπα είναι μια χαρά, τέλεια είναι. Θα σας πω και στο επόμενο βίντεο. Έπαθα πυελίτιδα, δηλαδή ουρολίμωξη, κυστίτιδα, φλεγμονές στις οθήκες. Έπαθα... έκανα ενέσεις αντιβιωτικές για 10 μέρες. Αλλά αυτά τώρα πρόσφατα. Πιο πριν, έπαθα σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου και είχα διάρρεια 5-6-7 φορές τη μέρα για 21 μέρες. Το οποίο προκαλούταν από τον θυλασμό και από το άγχος. Από σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου. Έτσι, κοντά στον ένα μήνα, έκοψα τον θυλασμό. Εντάξει, συνήλθα λίγο. Παρ' όλα αυτά, ακόμα έχω και το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου και ακόμα παίρνω αντιβίωση για την πυελίτιδα. Γενικώς, δηλαδή, με ξέφτυσε αυτή η γέννα. Δεν μου κάτσε καθόλου καλά το όλο πράγμα. Έφαγα τρομερή φρίκη με τη μητρότητα και ακόμα δεν έχω συνέλθει. Το μωρό είναι μια χαρά, τα πάμε πολύ καλά, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, ούτε γκρινιάρι που είναι, ούτε τίποτα. Φυσιολογικό, μια χαρά παιδί είναι. Είναι πολύ ωραία η μπέμπα. Εγώ όμως την έχω ψωνίσει. Γιατί εντάξει, ήταν για μένα σοκ όλο αυτό και δεν τέριαζε και πάρα πολύ στο χαρακτήρα μου, μπορώ να πω, η όλη φάση της μητρότητας. Και μου ήρθε πάρα πολύ παλούκι. Ένα γεγονός ότι έπρεπε να αποχωριστώ τη Σούζη στην αρχή, με πείραξε πάρα πολύ. Ακόμα και πολλοί λένε ότι λέω μαλακίες, γιατί σου χάρισε ο Θεός ένα παιδί και μαλακίες στο τετράγωνο. Εγώ όμως ήθελα το σκυλί μου. Και το ήθελα γιατί το αγαπώ. Δεν είπα ότι ήθελα το σκυλί μου πιο πολύ από το παιδί μου, αλλά ήθελα το παιδί μου μαζί με το σκυλί μου. Πράγμα που δεν μπορούσα να κάνω στην αρχή, γιατί διαφωνούσαν όλοι γύρω μου. Τώρα όμως που ήρθαμε στο σπίτι μας, όπως βλέπετε, έχω πάρει και τη Σούζη μαζί μου. Σούζη, έλα στην κάμερα να πεις ένα γεια. Θα σου δείξω. Θα σου δείξω και την Πέμπα. Την Πέμπα δεν την έχω εδώ αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και μπορώ και κάνω βίντεο. Την πήγα χθες το βράδυ στη μάνα μου να την κρατήσει για να συμμαζέψω το σπίτι μου. Γιατί 2 μήνες έμενε στο σπίτι μου ο Παντελής και όπως καταλαβαίνετε. Δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση. Και εκτός τούτου, εγώ πρέπει να δω τι ρούχα θα βάλω, γιατί δεν με χωράει τίποτα από τα ρούχα μου. Έχει αλλάξει ο καιρός και εγώ τα ρούχα της εγκυμοσύνης που είχα ήταν καλοκαιρινά. Αυτή τη στιγμή είμαι 71 κιλά. Έχω χάσει δηλαδή 12-13 κιλά, αλλά δεν με χωράνε τα ρούχα μου που με χωρούσαν όταν ήμουν 62 κιλά, είναι 10 κιλά παραπάνω. Οπότε γενικά είναι μια φρίκη. Πολύ κούραση, ρε παιδιά. Πώς το κάνετε αυτό εσείς? Δηλαδή που κάνετε 1 και 2 και 3 παιδιά. Πώς το κάνετε αυτό το πράγμα? Αυτό το ξύπνημα τη νύχτα που ξυπνάει στις 2.30, μετά στις 5.30, μετά στις 8.30. Αλλά εντάξει, δεν ξυπνάει στις 8.30, εμένα ξυπνάει στις 7 το πρωί. Γιατί θέλει να ξυπνήσει, δηλαδή δεν ξέρω και εγώ τι. Παιδικά. Τι πράγμα είναι αυτό? Πότε θα περάσει αυτό το πράγμα? Μιλάμε αυτούς τους 2 μήνες. Είναι λες και έχω εμπλακεί σε τροχαίο. Μπαμ, ας πούμε, και αλλάξαν όλα. Πολύ, πολύ φρικ, πολύ σοκ. Πολύ δύσκολο. Εκείνες τις στάρτες τηλεόρασης, ξέρεις, ρε παιδί μου, γεννάνε και βγαίνουν το νοσοκομείο χαρούμενες και συνεχίζουν τη ζωή τους και... Τι κάνει αυτό, πώς το κάνω αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ποιος κοιτάει τα παιδιά του? Πού βρίσκουν την ενέργεια? Ή εγώ είμαι τόσο τεμπέλα? Εγώ είμαι τόσο καλομαθημένη? Παιδιά, κούραση, όχι αστεία, κούραση. Ξενύχτη, γυρνά σαν το λέτσο, δεν σε νοιάζει. Και τι να σε νοιάξει, πού δεν μπορείς να ντυθείς? Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να βάλεις, είσαι χάλια. Φύσε 10 κιλά παραπάνω, δεν σε χωράει τίποτα. Ναι, κορσέδες βάζεις. Πάλι είσαι σαν ένας πρισμένος λουκουμάς, ένας τραβοχημένος λουκουμάς. Πήγα σε κάνα 2 γάμους, έτσι, 2 Σάββατα τώρα, ένα γάμο και ένα βαφτίσι. Γιατί πλέον αυτή είναι η κοινωνική μας ζωή. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω, κατάλαβε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κλάμπινγκ. Και ποιος θα κρατήσει το μωρό για να βγεις έξω? Αλλά αν πεις, πρέπει να πάω σε ένα γάμο κοινωνική υποχρέωση, θα το κρατάνε το μωρό. Να το πάρεις μαζί σου? Όχι, θα αρρωστήσει το παιδί. Θα αρρωστήσει, μην το βγάλεις στον κόσμο. Δεν είναι καλός ο καιρός. Όχι. Γιατί να το κάνεις το παιδί βαλίτσα? Ας το σε μένα. Είναι ανάγκη τώρα να πας. Ωχ, πού έχω μπλέξει? Τέλος πάντων. Ο Παντελής δεν βοηθάει, οφείλω να ομολογήσω, φοβάται. Στην αρχή φοβόταν και εμένα να μην το κάνω τίποτα το παιδί. Έχει τρομερή αδυναμία την κόρη του, η οποία είναι ίδια ο Παντελής. Είναι σαν να έκοψε το κεφάλι του Παντελή και να το βάλει στο μωρό.
Και κοιτάει και σαν τον Παντελή, έχει το ύφος του Παντελή, δεν έχει το δικό μου το καλό κάγαθο ύφος. Τώρα δεν έχω καλό κάγαθο ύφος βέβαια, αλλά γενικότερα έχω λίγο χαζογαρούμενο ύφος. Το οποίο θα τέριαζε σε μωράκι. Όχι, πρέπει να έχει το ύφος το. Ο Παντελή. Τέλος πάντων, είναι πολύ καλή. Είναι τέλεια είναι. Και σε έχει και το αυτοφικό ύφος, εμένα μου χαμογελάει. Αχ. Βέβαια, εμένα δεν χαμογελάει. Τέλος πάντων, όχι, ωραία είναι. Βασικά, να σας μιλήσω για το μωρό, έχει άπειρα πράγματα να πούμε. Εμείς, οι νέες μάνες, πιστεύω ότι το μόνο που βρίσκουμε ενδιαφέρον να μιλάμε για το μωρό μας, για το πότε χέζει, πώς κλάνει, τι τρώει, τι δεν τρώει, γιατί τρώει, τι ώρα ξυπνάει. Και έχουμε μεταλλαχθεί δηλαδή. Εγώ που είχα τόσα πράγματα να πω, ακόμα έχω πράγματα να πω, αλλά δεν προλαβαίνω να τα πω. Πείτε μου εσείς οι μάνες, πείτε μου, πότε θα γίνω ξανά άνθρωπος, πότε θα αρχίσει πάλι η φυσιολογική ζωή μου. Το μαλλί το βλέπετε έτσι, γιατί χθες πήγα στη συνυπάδα μου και μου το έκανε με τη μασιά, γιατί ήθελα να βγω έξω. Και δεν έβαλα ούτε έγινε, λέω ούτε κερί για να το ταιριάξω μετά. Γιατί λέω εντάξει, θα το κάνω όταν θέλει να βγω έξω, που θα έχει την μπέμπα η μαμά. Όμως δεν βγήκα έξω, ξεράθηκα στον Ιππρό, νύχτηκα από τις 12 μέχρι τις 11 το πρωί, επιτέλους. Και τώρα Κυριακή θα το ταιριάξω λίγο και θα βγω για κανένα καφεδάκι και θα πάω να πάρω το μωρό. Και θα είμαστε στο σπίτι πάλι μόνοι μας όλη την εβδομάδα. Ουα, αου, αου, αγκ, αγκ, πες παιδί μου α, πες παιδί μου ο. Τι θέλει η Πέπα, τι κάνει η Πέπα, κουτου, 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 κλασικά θέλει. Τα χαζομαμαδίστηκα. Σας υπόσχομαι όμως ότι θα βρω την κάμερα, θα βρω το φορτιστή μου. Θα οργανωθώ και θα σας κάνω βιντεάκια. Το πολύ πολύ θα σας κάνω βιντεάκια με background την κρίνια της Μπέμπας. Yay! Τι καλή ιστορική μανούλα, ε! Βρίσκεται! Πιστεύω ότι θα κάνω και βιντεάκια όσον αφορά τη μητρότητα γενικά, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται μια ειλικρινή γνώμη εκεί έξω. Δηλαδή, τι είναι ειλικρινή γνώμη. Εννοώ ότι όλα τα παιδί μου δεν γίνεται. Ή εγώ είμαι πολύ κακιά μάνα, ή ανέστητη, ή αυτές το χρυσώνουν το χάπι. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Να είναι όλα τόσο ρόδινα και όσο λένε οι άλλες. Δηλαδή, εντάξει, και αν είναι, βρίσκεται με ρε παιδιά, πείτε με, δεν ξέρω. Εγώ πάντως το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ αγχωτικό. Από τότε που γέννησα μέχρι σήμερα, κάθε βράδυ βλέπω εφιάλτες από το άγχος μου. Εφιάλτες! Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εφιάλτες βλέπω. Ότι καταστράφηκε ο κόσμος και δεν έχει νερό να κάνω το γάλα. Ότι τα ρουχάκια της μεγάλωσαν και δεν τα πήρα μαζί μου. Ότι πήγα πάλι πανεπιστήμιο και δεν περνάω τις εξετάσεις. Έχω δει τα άπειρα χαζά στον ύπνο μου. Σοκ, παιδιά, σοκ. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Πήγανε 13 λεπτά σχεδόν αυτό το βίντεο. Το Google και το YouTube έχουν αλλάξει. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Γιατί μέχρι και πριν από μία εβδομάδα, να φανταστείτε ότι δεν είχα υπολογιστή στη μάνα μου που ήμουν. Έμπαινα από το κινητό και έβλεπα τα βιντεάκια σας. Και όπως ξέρετε, ούτε απαντούσε, το κινητό δεν κάτσω, ούτε να απαντάω, ούτε να γράφω. Αλλά και ακόμα και να είχα, δεν με άφηνε η μάνα μου να μπω στο ίντερνετ, γιατί μόλις έμπαινα στο ίντερνετ, αυτόματα γινόμουν η κακιά μάνα που γεμίζει το παιδί της ακτινοβολία και που πρέπει το παιδί να έχει στοργή και πρέπει το παιδί να το κοιτάς και να το μιλάς. Οπότε, αν ήταν ξύπνια η Μπέμπα, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο εκτός από το να ασχολούμαι με την Μπέμπα. Και αν κοιμόταν η Μπέμπα, κοιτούσα να κοιμηθώ κι εγώ, γιατί. Αλλά και πού να κοιμηθεί σε ένα σπίτι που έχει τόσο ασθενή. Τέλος πάντων, ιστορία και γύρω σε αυτό, πέρασε, πήγαμε σπίτι μας. Αυτά. Αφήστε μου σχόλια αν θέλετε. Αν έχετε παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, τις εμπειρίες σας πάνω σε αυτό το θέμα, τη γένος του σαραντισμού και γενικά πότε τελειώνει αυτό το μαρτύριο με το να ξυπνάς τη νύχτα και να κουράζεσαι και. Όχι να κουράζεσαι, να είσαι τόσο εξαντλημένος. Μην μπορείς να πας στα πόδια σου. Να μην έχεις όρεξη να κάνεις τίποτα. Να λες, έχω να διαβάσω μια σελίδα από εκείνο το βιβλίο, πράγμα που έκανες κάθε βράδυ πριν κοιμηθείς. Και τώρα δεν έχεις κουράγιο να ανοίξεις το βιβλίο. Γκά, πέφτεις και κοιμάσαι έτσι. Τέλος πάντων, γράψτε μου εσείς οι μάνες κάτω στα σχόλια. Εσείς οι μη μάνες, γράψτε μου τι ωραία που είναι η ζωή σας χωρίς τα παιδιά και με τι ασχοληθήκατε τον τελευταίο καιρό. Καλά, εντάξει, αυτό ακούγεται πολύ χάλια. Τι ωραία που είναι η ζωή σας χωρίς τα παιδιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά το να είσαι ελεύθερος και το να είσαι φρέσκος γονιός. Καμία σχέση. Είναι σαν να είσαι στη φυλακή και να είσαι ελεύθερος.
Θα μου πείτε βέβαια, εντάξει, είναι τα μωρά, είναι τέλεια. Ναι, είναι τέλεια. Αλλά είναι και πολύ δουλειά. Αυτά, πείτε μου τα νέα σας. Μου έλειψαν πάρα πολύ τα καλλιτικά μου, μου έλειψαν πάρα πολύ τα ενδιαφέροντά μου, μου λείψατε κι εσείς πάρα πολύ. Να σας βλέπω λίγο, αλλά η αλήθεια είναι δεν μπορώ να σας δω όπως σας έβλεπα. Τέλος πάντων, πείτε μου τα νέα σας. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, καλά να περνάτε. Και όποιος θέλει να έρθει να με βοηθήσει με το μωρό, είναι ευπρόσδεκτος να έρθει εδώ στις Σέρες, θα τον φιλοξενήσω και θα τον έχω στα όπα-όπα, αρκεί να με βοηθάει με την πέρα. Φιλάκια πολλά, γεια σας! Bye!